την άποψη έγκριτων νομικών σε σχέση με τις τουρκικές απειλές για επικισμό των Βαρωσίων ζήτησε και πήρε οδυσσή. Παρόλο που για μας το ζήτημα ήταν, είναι και παραμένει πρωτίστως πολιτικό, μαζί με τους συνεργάτες μου συναντηθήκαμε με έγκριτους νομικούς με τους οποίους συζητήσαμε και τις νομικές στοιχές που αφορούν την αμόχωστο. Στο τραπέζι τέθηκε αντιμετώπιση των τουρκικών απειλών για παράνομο επικισμό καθώς και τρόποι αποτροπής των ενεργειών αυτών μέσω των ψηφισμάτων για την αμόχωστο του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών. Ο πρόεδρος του ΔΣ επανέλαβε πάντως πως έρχονται σημαντικές εξελίξεις στο Κυπριακό μετά τις λεγόμενες εκλογές στα κατεχόμενα. Τώρα και με την βούλα του Γενικού Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών έρχονται εξελίξεις στο Κυπριακό. Το θέμα των Βαρωσίων τέθηκε σε όλες τις τελευταίες συναντήσεις του Προέδρου της Δημοκρατίας, την ώρα που στα κατεχόμενα παραμένει ψηλά στην προεκλογική ατζέντα, με τον Ερσίν Τατάρ να σημειώνει πως ο δικός χάρτης για το άνοιγμα της περίκλησης της περιοχής είναι έτοιμος και υποστηρίζοντας ότι σύντομα η περιοχή θα ελευθερωθεί και θα ζωντανέψει.